Το ηλιακό ρολόι που μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τα γεγονότα του ηλιακού κύκλου χρόνια πριν. Από τότε που οι άνθρωποι μπόρεσαν να παρατηρήσουν για πρώτη φορά τις ηλιακές κοιλίδες πριν από περίπου 400 χρόνια, τις χρησιμοποιούμε για να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον ηλιακό κύκλο. Περίπου κάθε 11 χρόνια η ηλιακή δραστηριότητα, όπως οι ηλιακές κοιλίδες και οι ηλιακές εκλάμψεις, πέφτουν και ραίουν προκαλώντας αλλαγές στα καιρικά πρότυπα στη Γη και περιστασιακά απειλώντας τις τηλεπικοινωνίες. Η αξιόπιστη πρόβλεψη αυτών των αλλαγών θα μπορούσε να βοηθήσει όλους από αγρότες έως στρατιωτικούς. Παραδοσιακά οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την έννοια του ηλιακού ελάχιστου όταν η ηλιακή δραστηριότητα μειώνεται για να σηματοδοτήσει την αρχή κάθε κύκλου. Αλλά το πλαίσιο του ηλιακού ελάχιστου είναι κάπως αυθαίρετο και ανακριβές, εξηγεί ο Ρόμπερτ Λίμον, ερευνητής στο Partnership for Heliophysics and Space Environment Research, μια συνεργασία του UMBC με την NASA. Ο Λίμον οδήγησε τη νέα έρευνα που δείχνει ότι ένα ηλιακό ρολόι που βασίζεται στο μαγνητικό πεδίο του ήλιου, αντί στην παρουσία ή απουσία ηλιακών κοιλίδων, μπορεί να περιγράψει, ένα ηλιακό ρολόι που βασίζεται στο μαγνητικό πεδίο του ήλιου και όχι στην παρουσία ή απουσία ηλιακών κοιλίδων, μπορεί να περιγράψει και να προβλέψει με ακρίβεια πολλές βασικές αλλαγές σε όλο τον ηλιακό κύκλο. Το νέο πλαίσιο προσφέρει σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο των ηλιακών κοιλίδων, επειδή μπορεί να προβλέψει εκτοξεύσεις σε επικίνδυνες ηλιακές εκλάμψεις ή μεταβαλλόμενες καιρικές τάσεις χρόνια πριν. Συγκεκριμένα, η νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Astronomy and Space Sciences δείχνει ότι ο ηλιακός κύκλος λειτουργεί ως μια ξεχωριστή ακολουθία γεγονότων. Αξιοσημείωτες και μερικές φορές απότομες αλλαγές συμβαίνουν σε κάθε ένα πέμπτο του κύκλου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την ακριβή διάρκεια ενός δεδομένου κύκλου, που μπορεί να ποικίλει από αρκετούς μήνες έως ένα χρόνο. Σε ένα νεύμα προς τους λάτρεις της μουσικής, ο Λίμον και οι συνεργάτες του το αποκαλούν κύκλο των πέμπτων, Circle of Fifths, βρίσκονται στα ορόσημα. Η νέα εργασία του Λίμον, του Scott McIntos, στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας και του Alan Title στο Lockheed Martin Advanced Technology Center, βασίζεται στην εργασία των Λίμον McIntos και Daniel Mars, επίσης το NCAR που δημοσιεύτηκε στο 2020. Αυτό το έγγραφο απέδειξε την ύπαρξη ενός φαινομένου ηλιακού κύκλου που η ερευνητική ομάδα ονόμασε The Terminator. Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου αλλάζει κατεύθυνση σε κάθε ηλιακό κύκλο, αλλά υπάρχει επικάλυψη μεταξύ διαδοχικών κύκλων. Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου μερικές φορές ονομάζεται πολικό πεδίο, polar field, επειδή είτε δείχνει προς τον έναν από τους πόλους του ήλιου είτε τον άλλο. Ένα φαινόμενο terminator ηλιακού κύκλου σηματοδοτεί πότε το πολικό πεδίο του προηγούμενου κύκλου έχει εξαφανιστεί εντελώς από την επιφάνεια του ήλιου και ακολουθείται γρήγορα από μια δραματική αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας. Το νέο έγγραφο επισημαίνει πρόσθετα ορόσημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσω ενός πλήρους ηλιακού κύκλου από τερματικό σε τερματικό. Αυτά τα ορόσημα είναι πιο καθαρά και πιο συνεπή από τη χρήση των ηλιακών κοιλίδων ως οδηγού για τη διάρκεια του κύκλου. Για παράδειγμα, ο μέγιστος αριθμός ηλιακών κοιλίδων δεν ευθυγραμμίζεται ακριβώς με το πότε αντιστρέφεται το πολικό πεδίο, αλλά η αντιστροφή του πολικού πεδίου συμβαίνει ακριβώς στο 1 πέμπτο του κύκλου που πηγαίνει
Από Terminator σε Terminator, λέει ο Λίμον. Στα 2/5 του κύκλου, σκοτεινές περιοχές που ονομάζονται πολικές στεφανιαίες τρύπες επαναδημιουργούνται στους πόλους του ήλιου. Στα 3/5 του κύκλου εμφανίζεται η τελευταία έκλαμψη Χ, μια κατηγορία πολύ μεγάλων και δυνητικά επικίνδυνων ηλιακών εκλάμψεων. Στα 4/5 οι ηλιακές κυλίδες είναι στο ελάχιστο, αλλά αυτό το ορόσημο είναι λιγότερο συνεπές. Και τότε ο ήλιος περνά μέσα από ένα άλλο Terminator, μετά το οποίο η ηλιακή δραστηριότητα επανέρχεται γρήγορα. Άλλα φαινόμενα όπως οι εκπομπές ή περιόδους ακτινοβολίας ευθυγραμμίζονται επίσης όμορφα στα 5. Συμπτώματα και αιτίες. Η ομάδα επέλεξε μοτίβα σε δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά από επίγεια παρατηρητήρια. Το Dominion Radio Astrophysical Observatory στο Πέντικτον του Καναδά μετράει την ηλιακή ραδιορροή, η οποία χρησιμεύει ως χρήσιμος δείκτης για την ηλιακή δραστηριότητα καθημερινά από το 1947. Το ηλιακό παρατηρητήριο Wilcox στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ συλλέγει επίσης καθημερινές μετρήσεις μαγνητικών πεδίων στην επιφάνεια του ήλιου από το 1975. Μόλις η ομάδα παρατήρησε τις αλλαγές που συμβαίνουν ακριβώς το 1/5 του κύκλου, ρώτησαν «Πόσα διαφορετικά ηλιακά πράγματα μπορούμε να δούμε?» Και τότε συνειδητοποίησαμε ότι όλα αλληλοεπικαλύπτονται σε αυτό το ίδιο σύνολο πέμπτων, λέει ο Λίμον. Διαφορετικές παράμετροι αλλάζουν σε διαφορετικά σημεία του κύκλου, αλλά όλα συνδέονται με αυτά τα 5 ορόσημα. Αυτή η νέα θεωρία ενός ηλιακού ρολογιού αλλάζει την εστίαση από τις ηλιακές κυλίδες σε μετατοπίσεις στο μαγνητικό πεδίο. Είναι σχεδόν σαν συμπτώματα και αιτίες, λέει ο Λίμον. Ενώ οι ηλιακές κυλίδες είναι ένα σημαντικό σύμπτωμα, το μαγνητικό πεδίο είναι η υποκείμενη αιτία που οδηγεί τον ηλιακό κύκλο. Τα μακρύτερα νήματα. Αυτή η αλλαγή πλαισίου βελτιώνει την ικανότητα των ερευνητών να προβλέπουν γεγονότα στον ηλιακό κύκλο με μεγαλύτερη ακρίβεια και εκ των προτέρων, γεγονός που δίνει χρόνο σε ανθρώπους όπως οι χειριστές δορυφόρων να προετοιμαστούν όπως απαιτείται με βάση την προβλεπόμενη ηλιακή δραστηριότητα. Μόλις τα παρατηρητήρια ανιχνεύσουν μια αρχική αντιστροφή πολικού πεδίου, ορίζεται η ακριβής διάρκεια του πρώτου πέμπτου του κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρονισμός των άλλων πέμπτων και των σχετικών γεγονότων τους είναι ένα απλό θέμα πολλαπλασιασμού. Το νέο πλαίσιο θέτει επίσης αυστηρότερα όρια στην περίοδο εντός του κύκλου κατά την οποία αναμένονται σοβαρές εκλάμψεις, κάτι που είναι χρήσιμη πληροφορία για τους ανθρώπους στη Γη. Αντί για μια σταδιακή μετατόπιση από την ελάχιστη στη μέγιστη δραστηριότητα, η περίοδος από το Terminator στα 3/5 περίπου του κύκλου φαίνεται να είναι η περίοδος αιχμής για εκλάμψεις, με ταχεία πτώση μετά από αυτό το σημείο μέχρι το επόμενο Terminator. Ο τρέχον κύκλος ξεκίνησε μετά από έναν τερματισμό, ένα Terminator, τον Δεκέμβριο του 2021 και το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι οι τελευταίες μεγάλες εκλάμψεις θα συμβούν στα μέσα του 2027. Ο Λίμον επισημαίνει ένα απόσπασμα του φυσικού Ρίτσαρντ Φέιμαν για να εξηγήσει την αξία μιας θεωρίας όπως αυτή, που αντιπροσωπεύει πολλές μεταβλητές μέσα σε ένα σύστημα. Η φύση χρησιμοποιεί μόνο τις πιο μακριές κλωστές για να πλέκει τα μοτίβα της, έτσι ώστε κάθε μικρό κομμάτι του υφάσματός της να αποκαλύπτει την οργάνωση ολόκληρης της ταπισερή, λέει ο Φέιμαν. Η νέα θεωρία του Λίμον και των συνεργατών του είναι ένα παράδειγμα ενός από αυτά τα μακρόσθενα νήματα. Πρόβλεψη με ακρίβεια πολλών πτυχών του ηλιακού κύκλου με μια απλή, πολύ απλή παράμετρο και διευκολύνοντας τους ανθρώπους να είναι έτοιμοι για αλλαγές που οδηγούνται από τον ήλιο. Σύμφωνα με τον Λίμον, όλα όσα συμβαίνουν στον ήλιο συνδέονται με αυτά τα γεγονότα. Αυτά με τη σειρά τους πυροδοτούνται από το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι απλά συμπτώματα του τι συμβαίνει στο μαγνητικό πεδίο. Προβλέψτε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επικίνδυνες εκρήξεις. Εντοπίζοντας ακριβώς, επακριβώς τον κύκλο χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, είναι πολύ πιο εύκολο να προβλέψουμε τις εκρήξεις της κατηγορίας Χ. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε κανείς να αποφύγει εκτοξεύσεις πυράβλων και δορυφόρων όταν αναμένονται ηλιακές εκλάμψεις. Μια ηλιακή καταιγίδα, για παράδειγμα, συνέβη όταν
40 δορυφόροι SpaceX δεν έφτασαν στη τροχιά τους μετά την εκτόξευση και κάηκαν. Το Φεβρουάριο, όταν μια ηλιακή καταιγίδα έκανε 40 πρόσφατα εκτοξευμένους από τους 49 πρόσφατα εκτοξευμένους δορυφόρους SpaceX Starlink να εισέλθουν ξανά, όταν οι προωθητές αυτών των δορυφόρων δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν την ενισχυμένη ατμοσφαιρική αντίσταση που δημιουργήθηκε από μια μικρή ηλιακή καταιγίδα. Σε περίπτωση ιδιαίτερα ισχυρών εκρήξεων, θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν προφυλάξεις στη Γη για την προστασία των δικτύων επικοινωνίας και ηλεκτρικής ενέργειας ή για την ταχύτερη ενεργοποίησή τους σε περίπτωση βλάβης. Σύμφωνα με το μοντέλο Λίμων, ο τρέχον κύκλος θα τελειώσει τον Οκτώβριο του 2031. Συμπλήν 9 μήνες. Έτσι, το 2031. Στα μέσα του 2024 το χρονικό σημείο θα πρέπει να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται. Η τελευταία ισχυρή έκρηξη σε αυτό το κύκλο θα συμβεί στα μέσα του 2027 σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Κατά τη διάρκεια έντονη γεωμαγνητική καταιγίδα 24 Αυγούστου απενεργοποίησε το δορυφόρο Galaxy 15 που χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης με μια νέα ηλιακή κοιλίδα ακριβώς απέναντι από τη Γη. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Secure World στο 36ο Συνέδριο Μικρών Δορυφόρων στο Λόγκα της Γιούτα στις 8 Αυγούστου, ένας ειδικός του διαστημικού καιρού προειδοποίησε ότι σχετικά καλοήθεις συνθήκες των τελευταίων ετών τελειώνουν. Ο Wei Fang, ένας διαστημικός επιστήμονας στο Διαστημικό Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού του ΝΟΑ, προειδοποίησε στις 8 Αυγούστου ότι σχετικά καλοήθεις καιρικές συνθήκες του διαστήματος των τελευταίων ετών τελειώνουν. Ό,τι και αν έχετε βιώσει τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει σημασία. Ό,τι και αν μάθατε τα τελευταία δύο χρόνια δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στα επόμενα 5 χρόνια, είπε. Ένας νέος κύκλος ηλιακής δραστηριότητας που πρόκειται να κορυφωθεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας μπορεί να είναι ισχυρότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί, είπε στο 36ο Συνέδριο Μικρών Δορυφόρων στο Λόγκα της Γιούτα. Ένας Έλληνας επιστήμονας, ο Δ.Ρ. Πέτρος Κουτράκης, καθηγητής περιβαλλοντικών επιστημών, επικεφαλής του Προγράμματος Έκθεσης Επιδημιολογίας και Κινδύνου και διευθυντής του Κέντρου Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τις επιδράσεις στην υγεία των σωματιδίων περιβάλλοντος έχει κάνει φανταστικές μελέτες για το ρόλο της ηλιακής και γεωμαγνητικής δραστηριότητας στην ανθρώπινη φυσιολογία. Για παράδειγμα, η ηλιακή και γεωμαγνητική δραστηριότητα ενισχύουν τις επιδράσεις των ατμοσφαιρικών ρήπων στην κολπική μαρμαριγή. Οι καρδιακές αριθμίες συσχετίστηκαν με την έντονη ηλιακή και γεωμαγνητική δραστηριότητα και την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ηλιακή επίσης και γεωμαγνητική δραστηριότητα μειώνει την πνευμονική λειτουργία και ενισχύει τις επιπτώσεις της σωματιδιακής ρύπανσης. Η αυξημένη ηλιακή και γεωμαγνητική δραστηριότητα μπορεί να αλλάξει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, να μειώσει την αντιοξειδωτική δράση και να ρυθμίσει τις φυσικοχημικές διεργασίες που συμβάλλουν στα ατμοσφαιρικά αερολύματα, τα οποία μπορούν να μειώσουν την πνευμονική λειτουργία. Αυξημένες περίοδοι ηλιακής και γεωμαγνητικής δραστηριότητας μπορεί να συμβάλλουν άμεσα στην εξασθενημένη πνευμονική λειτουργία. Δεδομένου ότι η έκθεση στην ηλιακή δραστηριότητα είναι πανταχού παρούσα, απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους πληθυσμούς. Επίσης, έκανε μία έρευνα ο ρόλος της ηλιακής γεωμαγνητικής δραστηριότητας στην ενδοθυλιακή ενεργοποίηση και φλεγμονή στην κόρτη NAS. Η μελέτη διερεύνησε τις συσχετήσεις της δραστηριότητας και των κυκλοφορούντων βιοδικτών συστημικής φλεγμονής και ενεργοποίησης ενδοθυλίου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η ηλιακή δραστηριότητα μπορεί να ρυθμίσει προς τα πάνω την ενεργοποίηση του ενδοθυλίου και τη φλεγμονή. Το ενδοθυλιακό στρώμα ενδοθυλίου είναι η εσωτερική επένδυση των κυττάρων στα αρτηρίδια του σώματος.
Οι μικρές αρτηρίες που ρυθμίζουν με ακρίβεια τη ροή του αίματος στους ιστούς, που έχει πολλές σημαντικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα το ενδοθύλιο διατηρεί τη σωστή διαστολή και στένωση αιμοφόρων αγκείων και είναι πολύ σημαντικό για πολλές ζωτικές λειτουργίες και ως εκ τούτου γίνεται σημαντική έρευνα για να βρεθούν όλες οι αιτίες που προκαλούν την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία. Οι γεωμαγνητικές διαταραχές μειώνουν επίσης τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού στη μελέτη κανονιστικής γύρανσης. Έχει συνδεθεί δραστηριότητα με αυξημένα καρδιαγγειακά συμβάντα. Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού μπορεί να είναι ο βιολογικός μηχανισμός μεταξύ του αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και των έντονων γεωμαγνητικών διαταραχών. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της γεωμαγνητικής δραστηριότητας στη μειωμένη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού σε μεγάλη επιδημιολογική κόρτη για εκτεταμένη περίοδο, που μπορεί να έχει σημαντικές κλινικές επιπτώσεις μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών και πολλά άλλα.